Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο συνταγές365.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε κανελόνια. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα πακέτο κανελόνια, μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιο, μισό κιλό τυρί τριμμένο μαλακό, ένα κουτί σάλτσα, ένα κουταλάκι του γλυκού βασιλικό, ένα κουταλάκι του γλυκού δυόσμο, μια μισή κουταλιά της σούπας ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, ένα ποτηράκι του κρασιού λάδι και μία κρέμα γάλακτος. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάχνουμε το φαγητό μας. Παίρνουμε μία αρκετά μεγάλη κατσαρόλα, ρίχνουμε μέσα το ελαιόλαδο και σε δυνατή φωτιά το αφήνουμε να κάψει. Προσθέτουμε τον κιμά και ανακατεύουμε συνεχώς για να σοταριστεί. Να σοταριστεί καλά έως ότου πάρει ένα ομοιόμορφο καφετή χρώμα. Όταν είναι έτοιμος, προσθέτουμε το πιπέρι, το δυόσμο, το βασιλικό, και το αλάτι. Εάν νομίζουμε ότι το θέλουμε λίγο πιο πικάντικο, μπορούμε να ρίξουμε 2 κουταλάκια αλάτι. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, ανακατεύουμε καλά να αναμειχθούν τα υλικά μας. Και συνεχίζουμε με την ντομάτα. Ρίχνουμε όλο το κουτί ντομάτας μέσα στο κιμά μας, ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε 2 ποτήρια νερό. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε τον κιμά μας να βράσει έως ότου πιει όλα του τα ζουμάκια. Όταν είναι έτοιμος, βγάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει. Αφού κρυώσει αρκετά ο κιμάς μας, ρίχνουμε μέσα 1 με 1,5 χούφτα τριμμένο τυρί. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να γεμίσουμε τα κανελόνια. Πρώτα μετράμε στο ταψί μας, στο πυρέξ που θα βάλουμε τα κανελόνια μας, πόσα πρέπει να βάλουμε. Πρέπει να έρθουν σε ίδιο μέγεθος. Βάζουμε λίγο λάδι μέσα στο ταψάκι μας και το αλείφουμε πάρα πολύ καλά. Με ένα κουταλάκι μικρό παίρνουμε από τον κιμά μας και γεμίζουμε σιγά σιγά τα κανελόνια μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και like στο βίντεο. Επίσης, πατώντας την καμπάνα, θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο. Σας ευχαριστούμε. Τα τοποθετούμε στο ταψί μας με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε
και να μην εξέχει το ένα από το άλλο, αλλά και να είναι σε ίσια σειρά. Όταν τα γεμίσουμε όλα και τα έχουμε τοποθετήσει μέσα στο ταψί, πασπαλίζουμε μετρημένο τυρί. Έχουμε βάλει λίγο ντομάτα σε ένα μπολ με 2 ποτήρια νερό. Περιχύνουμε το φαγητό μας και ρίχνουμε από πάνω λίγο τριμμένο τυρί. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Και τελειώνουμε με μπόλικο τριμμένο τυρί από πάνω. Όπως βλέπετε, χρειάζεται πάρα πολύ τριμμένο τυρί. Γι' αυτό είπα μισό κιλό μαλακό τυρί. Όταν τελειώσουμε και με αυτό, μετράμε τις διαστάσεις πόσο είναι το πυρέξ μας και κλείνουμε αεροστεγός με αλουμινόχαρτο. Έχουμε προθερμάνει τον φούρνο μας στις αντιστάσεις πάνω κάτω, στους 200 βαθμούς. Κλείνουμε πάρα πολύ καλά με το αλουμινόχαρτο το ταψί μας και το βάζουμε στο φούρνο για να ψηθεί για 40 λεπτά περίπου. Όταν περάσει ο χρόνος που είπαμε πριν, βγάζουμε το ταψί μας από το φούρνο, αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και το ξαναβάζουμε μέσα στο φούρνο για άλλα 10 λεπτά έως ότου να ροδίσει από πάνω. Όταν γίνει και αυτό, βγάζουμε το ταψί μας, αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς και σερβίρουμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, μία κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε.